καταστήματα. Είναι στο κέντρο της Λευκωσίας η συνάδελφος η Αλεξάνδρα Παύλου, να την καλημερίσουμε, και δεν είναι μόνη της, είναι μαζί με τον κύριο Ζωήδη από το Σύνδεσμο Καταστηματαρχών στον πεζόδρομο της Λευκωσίας. Καλή σου ημέρα, Αλεξάνδρα μου. Καλή σας μέρα, κύριε Ζωήδη. Καλημέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Αυτό που είπες και εσύ ακριβώς, υπάρχει πρόβλημα με τα καταστήματα, πολλά καταστήματα κλείνουν, οι λόγοι είναι πολλοί. Ο κύριος Ζωήδης, έτσι από μια συνομιλία που είχαμε πριν, μου είπε κάποιους βασικούς λόγους. Καλημέρα σας, κύριε Ζωήδη. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Κατερίνα. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που κλείνουν τα μαγαζιά. Είναι και αυξημένα τα κόστη πλέον, μειωμένη η κίνηση στο κέντρο. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι γίνεται αυτό? Για μας ο πιο βασικός λόγος που έχουμε αυτή τη μείωση της προσεγγιστικότητας είναι ο σχεδιασμός στην προσέγγιση της περιοχής. Από τη στιγμή που είχαμε την αλλαγή όδευσης αυτοκινήτων μέσω της Μακαρίου, έχει πέσει κατακόρυφα η κίνηση. Φαίνεται το Υπουργείο Συγκοινωνιών ή όποιοι κάνουν τους όποιους σχεδιασμούς στην περιοχή έχουν αποτύχει, και αυτό το δείχνει η πρακτική. Είναι δυσκολοπροσέγγιστη η περιοχή μας σε σχέση με άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που σου δίνεται η δυνατότητα να πεις έως και μέσα στο κατάστημα με το αυτοκίνητο. Άρα έχει καταντήσει το θέμα αυτοκίνητο, η βιώσιμη κινητικότητα και όλα τα άλλα ευρωπαϊκά που ακούμε να αφορούν μόνο την παλιά πόλη. Σε όλες τις άλλες περιοχές, σε όλη την άλλη Κύπρο δεν ακούμε τίποτε. Φαίνεται το καυσαέριο και η βενζίνη ενοχλεί μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή. Τα αποτελέσματα τα βιώνουμε κάθε μέρα. Δυσκολία στην προσέγγιση, δεδαλώδης ο τρόπος να βρεις να παρκάρεις, και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Φυσικά δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Υπάρχει η οικονομική κρίση, υπάρχει στενότητα με βάση τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μέση οικογένεια, και δεν είναι μόνο στη Λίδρα ή στον Ωνασαγόρο που έχουμε αυτό το θέμα. Και στη Λάρνακα, για παράδειγμα, η Ερμού, η Ζήων Κιτιαίος αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Αλλά συγκεκριμένα η δική μας περιοχή έχει υποστεί μεγάλη επιβάρυνση από τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί η προσέγγιση στην περιοχή. Είναι δύσκολη η προσέγγιση. Έχει αποκοπεί η περιοχή, επιβαρύνεται από τα συνεχή έργα που δημιουργούν δυσκολία στην προσέγγιση, και έχουμε αυτή την κατάσταση στην οποία προσπαθούμε να αποδώσουμε σε άλλους παράγοντες εκτός από την ουσία. Κεντρικό θέμα είναι η σχεδιασμοί όδευσης και προσέγγισης στην περιοχή. Άρα θεωρείτε ότι ο κύριος παράγοντας για τον οποίο κλείνουν το ένα μαγαζί μετά το άλλο είναι ότι ο κόσμος δεν μπορεί να τα προσεγγίσει, άρα οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να συντηρηθούν μετά. Ακριβώς, διότι έχουμε ανταγωνιστικούς προορισμούς στους οποίους η προσέγγιση είναι, όπως το είπα, με το αυτοκίνητο μέσα στο κατάστημα. Άρα, εάν θα προσπαθήσουμε και περιμένουμε να πάμε σε σχεδιασμούς, το ότι θα βάλουμε τον κόσμο στα μέσα μαζικής μεταφοράς το 30%, το 8% ή το 3.000 το 15%, τότε νομίζω ότι τον κυχοκοιτίζουμε, δηλαδή κυνηγάμε χήμερες. Ενώ αντικειμενικά η περιοχή μας έχει όλα τα στοιχεία να είναι ένας καλός ανταγωνιστικός προορισμός, προσφέρει, έχει μεγάλη ποικιλία χρήσεων, καφέ, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης, υπόδυσης, αλλά δυστυχώς έχει δημιουργηθεί μια δεδαλώδης διαδικασία προσέγγισης, η οποία μας έχει επιβαρύνει καθοριστικά, και είναι αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα, επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να αντέχουν το κόστος επιβίωσης, και εμείς ασχολούμαστε με τα άλλα. Δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση. Κύριε Ζωήδη, έχετε παρατηρήσει ότι έχουν αυξηθεί τα ενοίκια στα καταστήματα στο κέντρο της Λευκωσίας? Ναι, αλλά αυτό θα πρέπει να το βάλουμε σε συνδυασμό ποιοι έχουν την ιδιοκτησία στο κέντρο της Λευκωσίας. Είναι και αυτός ένας άλλος παράγοντας. Για παράδειγμα, σχεδιάσαμε και είναι σε λειτουργία, τρέχουν τα σχέδια του Υπουργείου Εσωτερικών για αναβάθμιση κτηρίων κτλ. Και ήθελα να ήξερα, εντάξει, να αναβαθμίσουμε τα κτίρια. Οι επιχειρήσεις που στεγάζονται σε αυτά τα κτίρια δεν χρειάζονται βοήθεια? Και ποιοι τέλος πάντων έχουν την ιδιοκτησία στην περιοχή? Δεν είναι αντικείμενο προς μελέτη αυτό? Να ψάξουμε ποιοι έχουν τα κτίρια στην περιοχή. Να ρωτήσω κάτι, Αλεξάνδρα? Εμείς κάναμε τη βόλτα μας. Παρακαλώ. Αλεξάνδρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Παρακαλώ, επειδή και στο κέντρο της Λευκωσίας έχει αλλάξει ο κόσμος κτλ. Αυτό επηρέασε καθόλου το ποιοι βρίσκονται στο κέντρο, το ότι ακούμε διάφορα κατά καιρούς, ότι υπάρχουν και συχνά φαινόμενα τέλος πάντων με ανθρώπους αλλοδαπούς που μένουν πολύ μαζί σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα, που τους δίνουν δηλαδή τη δυνατότητα, γιατί κάποιοι κερδίζουν και θησαυρίζουν από αυτή την κατάσταση. Άρα άλλαξε η καρδιά της Λευκωσίας. Παίζει ρόλο και αυτό για το ότι δεν θα πάει κάποιος να επενδύσει. Έχει επηρεάσει, κύριε Ζωήδη, ότι έχει αλλάξει ο κόσμος στο κέντρο της πρωτεύουσας. Βλέπουμε, ακούμε πολλά για εγκληματικότητα, ακούμε ότι μένουν πολλοί σε ένα σπίτι, ότι υπάρχει γενικά... Αυτό είναι μια άλλη πλευρά. Στην περιοχή μας έχουμε κατώτερο μέσο όρο εγκληματικότητας από όλες τις άλλες περιοχές της Κύπρου. Έχουμε όμως το παράπονο ότι η περιοχή στοχεύεται, ένα μικρό περιστατικό συνήθως μεγαλοποιείται και βλέπουμε μόνο πρωτοσέλιδα όταν αφαιρούν μεμονωμένα επεισόδια στην περιοχή μας. Ανάλογα επεισόδια σε άλλες περιοχές δεν βλέπουμε να τη χάνουν της ίδιας προβολής. Ευτυχώς και ευχαριστούμε και το Δήμο και την αστυνομία. Υπάρχει ο αστυνομικός σταθμός στο τέρμα της Λίδρας, που με το παραμικρό πρόβλημα αμέσως έχουμε άμεση παρουσία της αστυνομίας. Εμείς που εργαζόμαστε 13-14 ώρες αισθανόμαστε ασφαλείς στην περιοχή. Τώρα το θέμα της πολιτισμικότητας, αυτό συμβαίνει σε όλη την Κύπρο. Σχεδόν έχουμε το 10% του πληθυσμού από μετανάστες, από αιτητές ασύλου κτλ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και δεν συμβαίνει μόνο στη δικιά μας περιοχή. Θα ήθελα να ρωτήσω, σε άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς όταν πηγαίνουμε δεν βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί το εκεί δεν μας ενοχλεί και μας ενοχλεί εδώ? Γιατί να υπάρχει αυτή η μεγαλοποίηση μεμονωμένων περιστατικών, τα οποία αντιμετωπίζονται άμεσα, καθοριστικά και κέρια από την αστυνομία, η παρουσία της οποίας είναι όλη τη μέρα αισθητή και κέρια, άμεση. Μάλιστα. Ωραία, συγκεκριμένη απάντηση. Εμείς κάναμε τη βόλτα μας, είδαμε πολλά καταστήματα τα οποία... έχουν κλείσει, έχουν βάλει λουκέτο, τα δείξαμε. Θεωρώ ότι κάπως πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, να γίνει πιο προσβάσιμο το κέντρο. Το μοντέλο διαχείρισης και αντιμετώπισης του κέντρου έχει αποτύχει. Ο τρόπος που έχει σχεδιαστεί να προσεγγίζει κάποιος στο κέντρο, εξάλλου είναι άποψη και διεθνούς φήμης συγκοινωνιολόγων, ότι αν δεν υπάρχει προσέγγιση σε ένα εμπορικό κέντρο, δεν υπάρχει τίποτε. Και εμείς τι κάναμε? Έχουμε δυσκολέψει, έχουμε κάνει φοβερά δύσκολη την προσέγγιση στην περιοχή μας. Αυτό έχει τα επακόλουθα που βλέπουμε τώρα. Μου είπατε μάλιστα ότι κάποιοι από τους καταστηματάρχες παίρνουν τα πράγματα που έχουν και τα παίρνουν στους πελάτες έξω στο δρόμο, γιατί δεν μπορούν να παρκάρουν. Τρέχουμε στο άγαλμα και τρέχουμε στο όχι να πάμε να παραδώσουμε εμπορεύματα, γιατί ειδικά τώρα με την αναβάθμιση σε εισαγωγικά της Τρικούπης, δεν μπορεί να υπάρχει από την πλευρά Καϊμακλή και από τις άλλες περιοχές. Είναι δύσκολο να μπούμε για να πλησιάσουν την περιοχή. Όταν μπει στην Τρικούπη για να πλησιάσει την περιοχή, σε βγάζει στην Αρχιεπισκοπή. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Βιώνουμε αυτή την κατάσταση τα τελευταία 20 χρόνια. Επιβαρυνμένη η περιοχή με έργα και προσπαθούμε να λύσουμε το συγκοινωνιακό και το πρόβλημα των μέσων μαζικής μεταφοράς μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή. Μόνο εδώ ενοχλεί το καυσαέριο, μόνο εδώ ενοχλεί η βενζίνη. Σε όλους τους άλλους προορισμούς δεν υπάρχει ούτε καυσαέριο ούτε τίποτα. Συμπεράσματα δικά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξάνδρα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Ζωήδη.